Όλα έτοιμα. Και δίδεται η εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Θα φύγει με κάποιες ανακοπές η Σίλκελη, ενώ για το κεφάλι πετάγεται γρήγορα και οδηγεί η Φούρνεϊ. Έρχεται και η Άννη Γκόγκ απ' έξω να πιέσει τη συνέχεια. Βελτιώνεται και η Σάντεϊ Μπέλ για να περάσει στην επόμενη θέση. Φούρνεϊ και Άννη Γκόγκ είναι τα δύο άλογα που προηγούνται. Σαν προσπαθεί πάντα και η Σάντεϊ Μπέλ στην επόμενη θέση. Βελτιώνεται η Έντουιντ από την εσωτερική στην συνέχεια. Πιο έξω καλπάζει η Σίμερινγκ Σάλ. Ακόμα πιο πίσω βρίσκεται η Beautiful Καπλάνη. Μη φεύγοντας καλά, η Σίλκελη θα μείνει στην τελευταία θέση. Όλα αυτά περίπου 800 μέτρα πριν από τον τερματισμό. Φούρνεϊ και εξωτερικά τη καλπάζει η Άννη Γκόγκ είναι τα δύο άλογα που προηγούνται. Τρέχοντας δεύτερη-τρίτη ρόδα, ακολουθεί η Σάντεϊ Μπέλ μπροστά από την Σίμερινγκ Σάλ που προσπαθεί να βελτιωθεί. Ήδη έχει προσπεράσει την Έντουιντ. Όλα αυτά καθώς πάμε για το τελευταίο 600. Τελευταία στροφή υποπίεση και με έντονη μάλιστα απ' έξω η Άννη Γκόγκ. Φαίνεται εύκολη από μέσα η Φούρνεϊ. Για να δούμε, έρχεται και η Σάντεϊ Μπέλ στα τελευταία μέτρα παίρνοντας τελική ευθεία. Πάντα πιέζει απ' έξω και θέλει να προηγηθεί η Άννη Γκόγκ. Έρχεται πλέον και η Σάντεϊ Μπέλ με πολύ ωραίο βήμα στα τελευταία μέτρα και θέλει να καθαρίσει την κούρσα. Επιμένει βέβαια η Άννη Γκόγκ απ' έξω. Σάντεϊ Μπέλ απ' έξω, ενώ πολύ δυνατό φινίς πραγματοποιεί και η Σίμερινγκ Σάλ. Στα τελευταία μέτρα η Σάντεϊ Μπέλ επιμένει από μέσα η Άννη Γκόγκ. Άννη Γκόγκ και Σάντεϊ Μπέλ μέχρι τέλους. Η Άννη Γκόγκ έχει τη δύναμη και να πάρει και την νίκη. Άννη Γκόγκ θα πάρει την νίκη για τη δεύτερη θέση. Θα μείνει η Σάντεϊ Μπέλ και η Σίμερινγκ Σάλ μπροστά από τη Σίλκελη. Δείτε εδώ και πάλι. Θα κάμψει την αντίσταση της Φούρνεϊ. Η οποία κυριολεκτικά έκοψε μαχαίρι μπαίνοντας στην ευθεία. Δεν προέβαλε την αντίσταση που θα περίμενε κανείς με τον τρόπο που οδήγησε. Και βέβαια θα πάρει τη διαφορά και θα την κρατήσει μπροστά από τη Σάντεϊ Μπέλ η Άννη Γκόγκ και στη συνέχεια η Σίμερινγκ Σάλ που θα βελτιώσει την θέση της, ενώ προς το τέλος η Φούρνεϊ θα ιτηθεί και από την Σίλκελη. 5-3-1-6. Τρίτη σερή νίκη για την Άννη Γκόγκ που θα φτάσει, κανείς δεν ξέρει. Η απόσταση ήταν ιδανική. Να σας πω κάτι. Είναι τόσο φορμασμένη αυτή τη φορά αυτή την περίοδο που νομίζω ότι όποια απόσταση και να τρέξει, όσο διατηρεί αυτή η φόρμα της, θα διακρίνεται. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτό μου δείχνει. Και νομίζω δεν παίζει ρόλο η απόσταση, αρκεί να είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι. Είχαμε ένα καλό αντίπαλο σήμερα, που νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το ρεπό της και ευνοηθήκαμε από αυτό. Αλλά όπως και να έχει, η φοράδα έτρεξε καταπληκτικά.